Κύριο Χριστοδούλου, Χριστοδούλου, κύριε Χριστοδούλου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Νόμιζα ότι ήσασταν στον δρόμο να μεταφέρετε έτσι, να παραδώσετε πετρέλαιο θέρμανσης, διότι είναι σε ζήτηση, αντιλαμβάνομαι. Ναι, όντως υπάρχει αυτές τις μέρες αυξημένη ζήτηση με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά ο κόσμος δεν γεμίζει τα αντεπόζητα, που βάζει λίγα λίτρα να δει τι θα γίνει και πάλι. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που γεμίζουν. Ναι. Εντάξει, όμως τους επεξηγείτε. Η ουσία είναι, δεν ξέρω, κάθε φορά χρεώνετε για τη μεταφορά. Τώρα παίρνετε το βιτιοφόρο σας, ανεβαίνετε, ξέρω εγώ, πάνω σε ένα χωριό. Σας λένε βάλε μου τόσο. Είναι και ένα κόστος, ενώ αν μπορεί να βάλει και να μην χρειαστεί. Επειδή θα το χρειαστεί, καταλάβατε. Αν είναι μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να χρεωθεί ένα μικρό ποσό για τη μεταφορά. Αλλά συνήθως εδώ στη Λευκοσία, στις περιοχές του κάθε πρατηριούχου, δεν χρεώνει κανείς η μεταφορά. Ναι. Άρα λέτε βάζουν τόσο όσο σηκώνει και η τσέπη μας, βεβαίως, κύριε Χριστοδούλου. Ναι. Έχουμε ακόμα δηλαδή θερμάσεις πετρελαίου, ενώ στα σπίτια. Ναι, έχει θερμάσεις πετρελαίου. Ναι, κάποιοι έχουν βάλει φωτοβολταϊκά. Λογικό είναι, ανάβουν τα κλιματιστικά, αλλά υπάρχουν θερμάσεις, ακόμα υπάρχουν αρκετές. Και από τιμές πώς πάμε. Ναι, το θέμα των τιμών, έχουμε παρατηρήσει ότι χτες έχει ανέβει λίγο ένα-δύο σέντς η τιμή του πετρελαίου θέρμασης και κίνησης, βλέποντας τη τιμή διεθνώς από 75-76 ναι, έχουμε ένα πίνακα να δείξουμε, Έχει ανέβει στα 82 τώρα, 81-82, λογικό είναι να ανέβει λίγο. Ελπίζουμε να μείνει εκεί και να μην ανέβει περισσότερο, γιατί θα έχουμε πρόβλημα μετά. Ναι, σήμερα είναι συγκριτικά με πέρσι το Φεβρουάριο, λίγο καλύτερη κατάσταση. Δεν ξέρω αν και πέρσι είχε ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης, διότι και τώρα είναι σε ισχύ. Ναι, υπήρχε. Μάλιστα. Και πέρσι ο μειωμένος φόρος. Ναι. Είναι καλές οι τιμές, γενικά είναι καλές οι τιμές, όμως πρέπει να παρακολουθούμε τις καταστάσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή μας και βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει, τότε πρέπει ο κόσμος να γεμίσει τα τεπόζητα του για να γλιτώσει αυτή την αύξηση. Ναι. Συνήθως τι σας λένε, άρα κύριε Χριστοδούλου, παίρνουν και λένε θέλω, είναι τώρα φαινόμενο των ημερών, περίμενα δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το ψύχο, στις χαμηλές θερμοκρασίες που έφερε το χαμηλό βαρομετρικό ή κάποιοι έχουν κάνει ήδη το κουμάντο τους από τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι τώρα ο κόσμος, κάποιοι βάζαν λίγο πετρελαίο, ουσιαστικά για να ζεστάνουν το νερό. Ναι. Τώρα που έχει πέσει η θερμοκρασία, που έχει χιονίσει, εντάξει, βάζουν 300-400 λίτρα, λίγοι βάζουν 500 και ακόμα πιο λίγοι σου λένε γεμίστο. Ναι. Γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος να γεμίσει, είναι 1000 ευρώ περίπου να γεμίσει ένα τεπόζιτο, είναι αρκετά τα λεφτά, ο κόσμος δεν μπορεί, σίγουρα βάζει δεν λίγο μπορεί. Και πάλι. Και μπορεί να φτιάξει ο καιρός και να μην το χρειαστούν. Ναι, σωστό. Λοιπόν, γιατί είναι μέχρι όσο μπορούμε με κουβέρτες και λοιπά, κύριε Χριστοδούλου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με την αμόλυβδη, πώς πάμε, ενώ γενικά με τα υπόλοιπα καύσιμα. Ναι, είναι σταθερές οι τιμές, εδώ και ένα μήνα περίπου. Ναι. Ήταν αυτό που είπα πριν, ότι έχει ανέβει λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Λογικά θα ανέβουν και λίγο οι βενζίνες στις επόμενες μέρες. Κανένα δυο σέντ που δεν είναι ουσιαστικά τίποτα. Ελπίζουμε να μείνουν εκεί, να μην πάει στα 85-90 δολάρια, γιατί ναι, μετά θα έχουμε αυξήσεις μεγάλες. Ναι. Αμέσως θα συμβεί αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδούλου.